Την ήττα με 81-72 γνώρισε χθες η εθνική μας ομάδα από την Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας. Σήμερα στις 3:30 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία. Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη που έμεινε και χθες εκτός μάχης, αλλά είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί σήμερα, η Ελλάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση από τους πολύ καλούς Ιταλούς. Κορυφαίος για τους γείτονες ήταν ο Μάρκο Μπελινέλη που σημείωσε 23 πόντους και μάζεψε 7 rebound, ενώ για την εθνική ο Νίκος Ζήσης πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 4 assist. Τη Λετωνία θα αντιμετωπίσει αύριο στο Καραϊσκάκι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στο στόχο της, που είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου και η απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Για το αυριανό μάτς με τη Λετωνία προετοιμάζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που επέστρεψε με τη νίκη από το Λίχτενστάιν. Οι Έλληνες διεθνείς κρατάνε τους 3 βαθμούς που κατέξαν στη Βαντούς και αφήνουν πίσω την κακή εμφάνιση που πραγματοποίησαν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Εμείς ξέρουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε όπως πρέπει να παίξουμε, κερδίσαμε το παιχνίδι, δεν χάσαμε. Εκμεταλλευτήκαμε την κέλα της Βοσνίας και εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που θα θυμάται ο κόσμος είναι ότι θα είμαστε στην τελική φάση της Βραζιλίας, τίποτα άλλο. Στόχος της Ελλάδας πλέον είναι οι 3 νίκες στους ισάριθμους αγώνες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης. Η εθνική μας ισοβαθμία αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του ομίλου με τη Βοσνία, η οποία υπερέχει όμως την ισοβαθμία λόγω καλύτερης συνολικής διαφοράς τερμάτων. Εφόσον οι Έλληνες διεθνείς πετύχουν το απόλυτο, θα χρειαστεί ακόμα ένα στραβοπάτημα των Βόσνιων για να πάρουμε εμείς την πρώτη θέση και παράλληλα την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, αποφεύγοντας τα μπαράζ. Η εθνική δείχνει ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει. Είτε πρώτη είτε δεύτερη, θα δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρισκόμαστε στα γήπεδα της Βραζιλίας. Ο αγώνας της Σλοβακίας με τη Βοσνία είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία. Οι Σλοβακοί να μας κάνουν ακόμα ένα δώρο μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί των Βόσνιων, ώστε η εθνική να κρατά πια την τύχη στα χέρια της. Εκτός μάχης για τον αγώνα με τη Λετωνία έχει τεθεί ο τιμωρημένος Χολέμπας, τη θέση του οποίου αναμένεται να πάρει ο Τζαβέλας. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε σε φιλικό αγώνα την Παναχαϊκή με 2-1. Το τεμπούτο τους με το τριφύλι έκαναν οι Πράνοι Τσατζακούν και Μπαλμπόα. Οι Πράσινοι πραγματοποίησαν κακή εμφάνιση, έχασαν πέναλτι με τον Άνω στο 83, ενώ μείωσαν σε 2-1 με αυτογκόλ του Βιγιαρέχο στις καθυστερήσεις του μάτς. Οι Πάτριν είχαν ανοίξει το σκορ στο 12 με το Σιτόε και είχαν κάνει το 2-0 με σουτ του Μπόζη στο 30. Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε η φιλική αναμέτρηση της Λάρισας με την αλλαγέννηση καρδίτσα στο Αλκαζάρ. Οι φίλοι των δύο ομάδων συνεπλάξαν για αρκετή ώρα στις κερκίδες, αλλά η παρέμβαση αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλά όπως φαίνεται, στα ελληνικά γήπεδα κάποιοι δεν θα βάλουν μυαλό ποτέ.